ζούσαμε ήταν, δεν ήταν προσωρινή λύση. Ήταν μόνιμη λύση και έξω από τον περιφερειακό σχεδιασμό. Και εκεί τι ψάχναμε, τι λέγαμε. Τρία πράγματα που συμφωνούμε όλοι. Όσο γίνεται πιο φιλικός ο περιβάλλον, όσο γίνεται πιο οικονομικό για το Δήμο μας και όσο είναι το δυνατόν πιο γρήγορα να τοποθετηθεί. Όλοι αυτές οι μέθοδοι που μας δείξανε, καμία μέθοδος μέχρι στιγμής δεν μας έχει πείσει με στοιχεία ότι μπορεί να ξεκινήσει λιγότερο από 8 με 18 μήνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω μερικές ερωτήσεις στον κύριο Σούχο και στον κύριο Δήμαρχο. Καταρχάς όλοι γνωρίζουμε ότι τα σκουπίδια είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι θεσμοί που σχετικά λειτουργούν με αυτό το θέμα δεν πρέπει να είναι και να γίνονται πεδίο αντιπαράθεσης. Σε καμία περίπτωση η παράταξή μας, όπως είπε και ο αρχηγός της παράταξης, δεν θα μετέβαλε τα σκουπίδια σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι προτάσεις μας και οι ερωτήσεις μας σκοπό έχουν να λύσουν το πρόβλημα. Όμως, σε κάθε περίπτωση να μην το χειροτερέψω και να μην βρεθούν οι δημότες μας σε ακόμη δυσχερέστερη θέση από ό,τι είναι σήμερα. Γι' αυτό, κύριε Σούκο, σας κάνουμε τις ερωτήσεις και γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Σούκο, θα ήθελα να μας πείτε. Κύριε Σούκο, θα ήθελα να μας πείτε. Σας είπε νωρίτερα ο κύριος Βαλιώτης ότι θαυμαστεί αυτή η ευρεσιτεχνία σας αφού εξαφανίζει τα σκουπίδια και λύνει το πρόβλημα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο. Αφού γίνεται και με την ψυχρή μέθοδο και όλα αυτά. Δεν τη στηρίζει το κράτος. Άλλοι δήμοι γιατί δεν τη στήριξε. Δήμοι. Οι περιφέρειες γιατί δεν τη στήριξε. Αφού δεν τη στηρίζει το κράτος, γιατί δεν τη στήριξε και η τοπική αυτοδιοίκηση. Σε αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, ναι. Πολλά χρόνια σε αυτή την αίθουσα συζητούμε συνέχεια για το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων. Δεν υπήρξε ποτέ λύση. Πού να ξεκινήσω, από την κεντρική εξουσία, από την περιφέρεια, από το σύνδεσμο, δεν εδόθη ποτέ λύση. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το θέμα. Δυστυχώς είναι η Ελλάδα τέτοια που κάθε μέρα αλλάζουν αποφάσεις και δεν δίδεται λύση ποτέ. Θεωρώ και αυτή τη στιγμή την οριακή που φτάσαμε ότι πρέπει επιτέλους να δώσουμε μια λύση γιατί η Σπάρτη δεν αξίζει να βρωμήσει και να έχουμε αυτά τα επώδυνα πράγματα τα οποία μολύνουν το περιβάλλον. Και θα έχει ο κόσμος όλη αυτή τη μήνυ εναντίον μας, άρα πρέπει άμεσα να δώσουμε λύση, διότι δεν τη δώσαμε εδώ και τόσα χρόνια, κύριε Δήμαρχε, και έπρεπε να την έχουμε δώσει. Εγώ δεν θα ψάξω για τις ευθύνες. Όλοι ευθυνόμεθα. Θεωρώ πραγματικά ότι η προτινόμενη λύση, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, είναι η ενδεδειγμένη για αυτή τη στιγμή, με τη μόνη αμφιβολία που έχω ότι θα γίνει μετά το τρίμηνο. Το μόνο που θα ήθελα έτσι να στιγματίσω, επειδή άκουσα από συναδέλφους που είσαι αντιπολίτευση για κάποια εταιρεία, και να μιλήσουμε, αφού αυτή τη στιγμή φαίνεται πραγματικά ότι άμεση λύση είναι η λύση του κύριου Σιουκού, αν όντως αναφερόμαστε, γιατί άκουσα ένα-δύο ονόματα τώρα από συναδέλφους, αν αναφερόμαστε σε κάποια εταιρεία που ξέρω και εγώ από κάποιους που είναι έκριτοι συμπολίτες μας εδώ στη Σπάρτη, θα μπορούσαμε να ενημερωθούμε. Εγώ εκείνο που γνωρίζω, γιατί ήταν και εμένα να με ενημερώσω, και από δικό μου θέμα δεν έχω ενημερωθεί και αυτή την εταιρεία, αλλά να ακούσω, δεν είμαστε δογματικοί όπως είπε ο Δήμαρχος, αλλά να δούμε αν αυτή η πραγματικά εταιρεία υφίσταται, είναι αδειοδοτημένη, είναι επιστοποιημένη, αν μπορεί άμεσα να βοηθήσει μια δράση, αν υφίσταται ως εταιρεία, ναι. Αν είναι επιστοποιημένη, αν υπάρχει αδειοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο, ναι. Και αν μπορεί να μας δώσει μια λύση άμεση, όπως αυτή τη στιγμή μας δίνει ο κύριος Σούκος, διότι διαφορετικά νομίζω ότι οδηγούμαστε λανθασμένα μονοπάτια. Ουσιαστικά είναι μια εταιρεία αυτή τη στιγμή η οποία δέχεται, αγοράζει τα προϊόντα που βάσει προδιαγραφών αυτοί οι περήφανοι πολίτες της Σπάρτης φέρνουν στην εταιρεία. Τι σημαίνει? Αυτά που κρατάω στα χέρια μου είναι προϊόντα μου. Αν αυτή τη στιγμή τα έχω γράψει και ξέρετε και είναι
πρέπει να τα πουλήσω ή να τα πετάξω στα σκουπίδια όπως συνήθως συμβαίνει, θα προτιμήσω και εσείς το ίδιο θα κάνατε να τα πουλήσω. Πού θα τα πάω? Υπάρχει αυτή η εταιρεία που είναι κοινωνική εταιρεία. Δεν κάνει κάτι παράνομο. Δεν κάνω αποκομιδή σκουπιδιών. Δεν κάνουμε αποκομιδή σκουπιδιών. Το εγχείρημα έχει ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε όλοι νοήμονες, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Εκπαιδεύονται οι πολίτες αυτή τη στιγμή στις Σπάρτης να διαχωρίζουν τα προϊόντα τους στο σπίτι και να τα πουλάνε σε μια δική τους εταιρεία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει ένα μικρό κίνητρο. Αν αργότερα θέλουν να γίνουν, γιατί δεν προλαβαίνει άλλο το πρωί να τα φέρει και θέλει να το κάνει να γίνει συνδρομητής, όπως συνδρομητής θα μπορούσε να ήταν σε εφημερίδα, στο γαλατά του, θα μπορούσε ο συνδρομητής αυτός να οριστεί. Και εκεί χρειάζεται, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, αδειοδότηση για να περάσω από το σπίτι σας, να παραλάβω εγώ τα απορρίμματα, παύλα, προϊόντα. Τότε είναι μια άλλη διαδικασία. Εγώ δεν την εφαρμόζω αυτή τη διαδικασία. Θα την εφαρμόσουμε σύντομα που θα πάρουμε την άδεια. Και την έχουμε ήδη κάνει, έχουμε κάνει την περιβαλλοντική μας μελέτη και περιμένει στην αποκεντρωμένη περιφέρεια να πάρουμε την άδεια. Κατανοητό. Ωραία. Δεύτερον. Είστε μια ανώνυμη εταιρεία του εμπορικού κώδικα, όπως όλες οι ανώνυμες εταιρείες, που έχετε ενημερώσει τον κόσμο ότι μπορεί να φέρνει σε εσάς τα απορρίμματα. Κατανοητό. Τα προϊόντα. Τα προϊόντα. Τα προϊόντα. Και είναι συγκεκριμένα τα προϊόντα. Είναι χαρτί, είναι πλαστικά, είναι γυαλί, είναι μέταλλο, είναι τηγανέλια. Σαφές. Δεν είναι... Σαφές. Σαφές. Τώρα ακριβώς φαίνεται ότι έπρεπε ο Δήμος ήδη, όπως ομολόγησε και ο κ. Δήμαρχος, να είχε ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου όσον αφορά την διαχείριση και όσον αφορά βασικά τον διαχωρισμό. Κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται δύσκολο, ίσως και να είναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει τουλάχιστον προσπάθεια. Κύριε Βέργαδε, δεν το καράτε. Άρα λοιπόν μην επιχαίρεστε ότι περιμένουμε πάντα την τελευταία στιγμή. Το πρόβλημα των σκουπιδιών μας έχει απασχολήσει πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα από τον Περιφερειακό τον κύριο Αγγελόπουλο, ο οποίος αθέτησε τις θέσεις του. Ξέρουν οι προηγούμενοι δήμαρχοι τι ακριβώς έγινε και ο κύριος Δήμαρχος τον ορίζει. Ο κύριος Αγγελόπουλος μας άδειες όλους. Κύριε Αγγελόπουλος, Αγγελόπουλος, Περιφερειάρχης της Τρίπολη που άδεια, τελικά μας άδειες. Ναι, ναι, ναι. Τα ξέρετε όλοι καλά οι δήμαρχοι. Εδώ την 1η Ιουνίου του 2011 είχατε φέρει μια πρόταση, κύριε Δήμαρχε, για κάποια βουλγάρικη εταιρεία να πάρει τα σκουπίδια. Εμείς είχαμε πει όχι. Γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί πιστεύαμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να παίρνει κάποιες σοβαρές αποφάσεις. Ήρθε κάποιος βούλγαρος και λέει θα μας λύσει το πρόβλημα με τα σκουπίδια και θα, πώς ακριβώς έτσι το είπατε, θα μας λύσει το πρόβλημα με τα σκουπίδια και είναι πρωτοποριακό για όλη την Ελλάδα. Του λέω εγώ μάλιστα συγκεκριμένα. Σε εσάς το μεταφέρατε. Γιατί δεν γίνει το πρόβλημα της κερατείας που γινόταν χαμός και ήθελα να λύσει τις λαγωνιές. Σας αγαπάμε, λέει, σας ή εσύ έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ίδιο μας απαντάει και ο κύριος Σούχος τώρα. Λέει... Ευθύνες έχουν και οι δημοτικές αρχές που τόσα χρόνια δεν πίεσαν ούτε πιέζουν για να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Η υποκριτική και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιστορία της και η πολιτική της στο συγκεκριμένο ζήτημα ένα σκοπό μόνο έχουν. Να βοηθήσουν στο να παραδοθεί ο κερδοφόρος τομέας των σκουπιδιών στους ιδιώτες. Εντάξει, ελάτε κύριε Παρασκευά, καλοκαιρί. Κύριε συνάδελφε, πολλά χρόνια συζητάμε για αυτό το θέμα. Πρέπει κάποτε να συμφωνήσουμε και να πούμε για την αλήθεια. Κάναμε λάθη, ελλείψεις, οι πάντες φταίνε. Άκουσα απόψε ότι κοστίζει. Βέβαια. Το μαζί τα πετάγαμε, ήταν τσάπα. Κατά το μαζί τα φάγαμε. Σίγουρα. Το να γίνεται η διαλογή βοηθάει και πολύ περισσότερο και τη μέθοδο του κυρίου Σούκου. Εάν μπορέσουμε στο σπίτι μας ο καθένας να έχει τους περίφημους ξεχωριστούς κάδους, μειώνονται και τα έξοδα τα οποία πρέπει να πληρώσουμε. Απλώς, εγώ πιστεύω, όπως είναι σε όλο τον κόσμο, ότι δεν λύνονται αυτά διαμαγείας. Μακάρι η Σπάρτη να έχουμε τόση εξυπνάδα και να το λύσουμε σε 20 μέρες. Αυτό που οι Ευρωπαίοι ή κατά άλλους κουτόφραγοι το κάνουν σε βάθος 20 αιτίας. Τη δεκαετία του 80, ένας πρόεδρος πήρε απόφαση κοινωνικού συμβουλίου και όρισε έναν τόπο για να πετάνε τα σκουπίδια. Κάποιος άλλος πρόεδρος ήρθε σε συνεννόηση με έναν ιδιώτη να χρησιμοποιήσει το χωράφι του για τα σκουπίδια με αντάλλαγμα να κάνει αυτό στη μεταφορά. Ήταν πρωτοποριακές αποφάσεις τότε που άλλοι πρόεδροι μένανε απαθείς.
και συνέχιζε ο κόσμος να πετάει στο διπλανό ρέμα τα σκουπίδια και δεν πέρανε καμία πρωτοβουλία. Από τότε μέχρι σήμερα βέβαια έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος να συζητιέται σε αυτή την αίθουσα, σε αυτή την αίθουσα να γίνεται αυτή η συζήτηση. Έπρεπε να γίνεται σε άλλη αίθουσα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη στιγμή που την... Εντάξει. Ελάτε. Αφήστε τον Δήμαρχο. Επειδή κύριε Φούρκα συμμετείχα ως εκπρόσωπος του Δήμου σε μια συνάντηση στην περιφέρεια, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κύριος Νίκας, είπε ότι πήγαινε σε δεύτερο διαγωνισμό για την ανάθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εκεί η περιφέρεια του απάντησε ότι κακώς πηγαίνει σε δεύτερο διαγωνισμό, γιατί ο πρώτος το ακυρώθηκε από το ελεκτικό συνέδριο, δεν του εγκρίθηκε από το ελεκτικό συνέδριο, και κακώς πηγαίνει στο δεύτερο διαγωνισμό, γιατί θα έχει πρόβλημα.